Γρηγόρης Αρναούτογλου και Νικόλ Κοτοβός έδωσαν τέλος στη σχέση τους. Στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά το χωρισμό, η Νικόλ Κοτοβός, τον Γιώργο Στατσίδη, το άφησε να εννοηθεί, χωρίς όμως να το παραδεχτεί. Νιώθεις ότι μπορεί να βρεις το άλλο σου μισό στην Ελλάδα? Θα δείξει. Νιώθεις έτοιμη να ερωτευτείς ξανά? I can't answer that. Θα δούμε. Ωραία. Εύχομαι να συμβεί ό,τι καλύτερο στη ζωή σου πραγματικά. Και εγώ για όλους μας που... Ναι. Που είμαστε μόνοι μας. Ναι. Εάν είμαστε μόνοι μας, ναι. Αυτή η συνέντευξη δόθηκε την Πέμπτη το απόγευμα. Από τις απαντήσεις της φαίνεται ότι η σχέση έχει τελειώσει. Εκείνη όμως δεν θέλησε να το πει ανοιχτά, κάτι που έκανε σήμερα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σε τηλεοπτική εκπομπή. Όταν μάλιστα η Νικόλ έδινε τη συνέντευξη, το ζευγάρι δεν μιλούσε, αφού είχε χωρίσει μέρες πριν. Για σένα, τι σημαίνει ένας χωρισμός? Δηλαδή, τι μπορεί να σε κάνει να σταματήσεις μια σχέση και να πεις δεν συνεχίζω και πάω σε κάτι άλλο? Νομίζω ότι. I think that if two people δεν περνάνε καλά. Δεν έχεις παντρευτεί ποτέ? Όχι. Θα ήθελες? Με τον σωστόν άντρα, ναι. Ναι. Μπορεί ελληνικά να μην μιλάει καλά η Νικόλ, το χτύπημα όμως ήταν δυνατό. Σε κάθε της απάντηση δείχνει ότι κάτι δεν κόλλησε με τον Γρηγόρη. Τελικά κατέληξες ότι θα μπορούσες να συνυπάρξεις με έναν Έλληνα ή ίσως τελικά είναι καλύτερα με έναν Αμερικανό? Θα έλεγα με Έλληνα. Γενικώς νομίζω θα κουραστούν όλοι να ακούνε ότι δεν μιλάω για τα προσωπικά μου. Γιατί ειλικρινά δεν θα μιλήσω ποτέ για τα προσωπικά μου. Είναι η γνώμη μου ότι είναι κάτι δικό μου. Mm. Και πρέπει να παραμείνει έτσι. Η γνώμη μου δεν αφορά το καθένα, αλλά για μένα έτσι είναι. Όταν, ας πούμε, πηγαίνεις στη δουλειά σου, στο κατάστημα που έχεις στην Κηφισιά, και είναι ένα συνεργείο του Σταρ απ' έξω και σε κυνηγάει. Είναι πάρα πολύ ευγενική βέβαια πάντα μαζί σου και εσύ πολύ μαζί τους και υπάρχει έτσι καλή χημεία. Η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνω τη δουλειά τους και καταλαβαίνω ότι εάν δεν πάρουν τη συνέντευξη δεν έχουν κάνει καλή δουλειά. Ναι. Και το σέβομαι αυτό και το καταλαβαίνω. Αλλά απ' την άλλη, επειδή εγώ ποτέ δεν θα μιλήσω για αυτά τα θέματα, είναι δύσκολο για μένα, θα πω το ίδιο. Κάθε φορά. Τώρα που η σχέση τελείωσε, η Νικόλ απάντησε και σε εκείνους που είπαν πως θέλησε να εκμεταλλευτεί όλη αυτή τη δημοσιότητα. Σε είχαν κάποια στιγμή κατηγορήσει εντός εισαγωγικών σε κάποια blogs ότι το εκμεταλλεύεσαι και ότι θέλεις να κάνεις καριέρα στην τηλεόραση και ότι η σχέση δεν είναι αληθινή? Πήραν μερικές λέξεις από την απάντησή μου σε ένα blog και το αλλάξανε. Δεν αλλάξανε τις λέξεις μου, αλλά αλλάξανε. Το νόημα. Το νόημα. Και βγήκε ότι. Θες να κάνεις εσύ καριέρα. Ναι. Που τελικά είναι... θέλεις? Καθόλου. Δηλαδή, και δεν είναι που δεν μ' αρέσει η δουλειά σας. I love it, I think it's great. Και... Όλη η συνέντευξη της πρώην πια του Γρηγόρη Αρναούτογλου θα προβληθεί αύριο στην εκπομπή Movies and Stars από το MTV.